αυτό το κλίμα το θετικό το οποίο διαμορφώνεται και είναι ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη, δεν έχει να κάνει μόνο με τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού, έχει να κάνει και με τα άλλα νησιά του Αιγαίου, όπως η Μήλος, αλλά και η Σύφνος, καθώς έχουμε μια γερμανική εφημερίδα, έναν γερμανικό ιστότοπο για να είμαι ακριβής, που ασχολείται με τον τουρισμό, να πλέκει το εγκόμιο, αυτή τη φορά τη Σύφνη. Αν λοιπόν είσαι πεζοπόρος και καλοφαγάς, ένας ιδανικός προορισμός για το φετινό καλοκαίρι είναι η Σύφνος. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει η συγκεκριμένη γερμανική τουριστική ιστοσελίδα Razer Reporter, όπως βλέπουμε και στο screenshot από το διαδίκτυο που παρουσιάζουμε σήμερα. Έχει διάφορες επιλογές, ωστόσο για τη Σύφνο κάνει ειδική μνήμα με φωτογραφίες πραγματικά που αξίζει κάποιος να μπει, να τις δει και να τις θαυμάσει. Θα πάμε στον κύριο Θεόδωρο Πολενάκη, τον πρόεδρο των εμπόρων επαγγελματιών και επισυντισμού στο νησί και δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Σύφνου. Και βέβαια η πρώτη ερώτηση είναι αν έχει καταγωγή από την Κρήτη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Έχω. Πάντα όταν μιλάμε με ρωτάνε. Το πρώτο πράγμα με ρωτάνε είναι αυτό. Είδατε λοιπόν, έπεσα και εγώ. Έχουμε μακρινή κάτερο. Λοιπόν. Είναι από του, βασικά είναι και από τα Σφακιά. Α, μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία. Έχετε κατέβει, έχετε πάει Σφακιά. Το χωριό νομίζω είναι οι Κομιτάδες, αν δεν κάνω λάθος. Έχω έρθει. Πολλές οι ομοιότητες της ομορφιάς εκεί των Σφακίων, παραλιακά, με την περιοχή σας εκεί στη Σύφνο. Να πω την αλήθεια ότι έχουμε όχι μόνο, έχουμε και πολλούς μυθικούς εδώ που είχαν έρθει κατά καιρούς και έχουν μείνει. Και έχουμε και ιδιώματα γλωσσικά έντονα. Μάλιστα. Πού βρίσκεστε τώρα, από ποιο σημείο βγάζουμε τη σύνδεση? Τώρα είμαστε στο λιμάνι των Καμαρών. Δηλαδή είμαστε στο λιμάνι, απελιμάνι και το όγκος ορεινός που βλέπετε είναι το βουνό που από την κορυφή του και πίσω είναι και η περιοχή της Natura που έχουμε στο νησί. Πότε περιμένετε τους πρώτους τουρίστες, κύριε Πολενάκη? Κοιτάξτε, τώρα αρχίζουν ήδη να έρχονται. Δηλαδή από τον άλλο μήνα οι περιπατητές αρχίζουν πρώτα να εμφανίζονται. Γιατί πρώτα εμφανίζονται αυτοί στο νησί, οι περιπατητές, οι οποίοι επιλέγουν αυτές τις εποχές, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο, που δεν έχει τόσο πολύ ζέστη, και Ιούνιο. Μετά, όταν αρχίζουν οι πολλές ζέστες και σφίγγουν, τότε δεν έρχονται γιατί πυκνώνει και η τουριστική κίνηση από εδώ, από την Ελλάδα. Ο εγχώριος τουρισμός που λέμε, οπότε αυτοί αποφεύγουν αυτές τις εποχές. Καλό είναι γιατί επιμικρύνουν τη σεζόν για μας. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τις αγορές που στηρίζουν διαχρονικά, εκεί θέλω να εστιάσουμε. Δηλαδή από ποιες χώρες έρχονται οι περισσότεροι τουρίστες? Κοιτάξτε, φάνηκε πολύ έντονα αυτό την εποχή, ιδίως των μνημονίων και της κρίσης. Η Σύφνος, όπως και οι μικροί αυτοί προορισμοί, ιδίως εμείς, στηριχθήκαμε πολύ από τις χώρες του Βορρά, δηλαδή Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και πολύ Γαλλία. Και είναι και κατεξοχήν οι χώρες που έχουν μεγάλη επαφή με το νησί και εδώ και πάρα πολλά χρόνια έρχονται και περπατάνε. Γιατί έχουμε ένα όμορφο δίκτυο μονοπατιών. Έχει γίνει και μια ωραία δουλειά τα τελευταία 10 χρόνια και από τον Δήμο. Ναι. Έχουν σηματοδοτηθεί μονοπάτια. Έχουμε περίπου 100 χιλιόμετρα σηματοδοτημένα μονοπάτια. Υπάρχουν πληροφορίες πολλές για αυτά τα μονοπάτια. Οπότε μπορούν και να τα ακολουθήσουν. Υπάρχουν και εφαρμογές που μπορούν να πάρουν πληροφορίες. Και γενικά υπάρχει ένα ανεπτυγμένο περιπατητικό ορεινό δίκτυο και παραθαλάσσιο. Και έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό έχουμε στηριχθεί. Δηλαδή, τα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης, η Σύφνος δούλεψε και μπόρεσε να επιβιώσει και να βγει μέσα από την κρίση με την στήριξη αυτών των, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστριακές, δηλαδή γενικά και οι γερμανόγλωσσες περιοχές. Μάλιστα. Στήριζαν πολύ γιατί έχουν πολύ μεγάλο, δηλαδή γνωρίζουν και έχουν πολύ μεγάλο κίνημα περιπατητικού τουρισμού. Κύριε Πολενάκη, βλέποντας τώρα και διαβάζοντας το σχετικό δημοσίευμα στη γερμανική εφημερίδα, εσείς που έχετε και άμεση επαφή με τους τουρίστες στην εστίαση, τι σας λένε, διαβάσαμε αυτό και ήρθαμε, μου είπε κάποιος που έχει ξαναέρθει, υπάρχει δηλαδή αυτή οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες? Και αν ναι, από πού άκουσαν και ήρθαν πρώτη φορά? Εστιατόριο έχετε, κύριε Πολενάκη? Εγώ είμαι στο επάγγελμα χρυσοχώος, αλλά έχω και εστιατόριο με τον αδελφό μου. Εστιατόριο γιατί το εστιατόριο προέκυψε από χόμπι με τον πατέρα, όχι ότι ήταν το επάγγελμά μας. Τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα το Σιμίτη, τον έχετε φιλοξενήσει? Έχει περάσει?
Έχει περάσει. Ο αγαπημένος προορισμός του πρώην Πρωθυπουργού. Εντάξει, πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο για τον κύριο Σιμίτη, ήταν και τον κύριο Σουφλιά. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που επισκέπτονται τη Σύπνο. Κρυφά μπορώ να πω. Αλλά γενικά είναι προορισμός που τον αγαπάνε. Και είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ενώ έχουμε κάνει μια ψηλοέρευνα για να δούμε, δηλαδή υπήρχε μια μικρή μελέτη που είχε γίνει με το ΙΝΕΜΗ, με την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, για να δούμε από πού προέρχεται η επικοινωνία, ας το πούμε, που έχουμε με τους τουρίστες. Τελικά αποδείχθηκε από αυτή τη μελέτη που θέλουμε να τη συνεχίσουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν το στόμα με στόμα που λέμε. Δηλαδή, ερχόταν εδώ κάποιος, ζούσε το νησί, μάλιστα, είχε και την επαφή του με τους Σιφνιούς, γιατί οι Σιφνιοί είναι και κοινωνικοί, οπότε σε βάζουν αμέσως στο κομμάτι του νησιού, στα πανηγύρια, στα ήθη και τα έθιμά τους. Οπότε αυτή η επαφή άρεσε και μετά από στόμα με στόμα ήταν η μεγαλύτερη επικοινωνία που είχαμε. Μετά είναι οι εκθέσεις, το ίντερνετ και όλα αυτά. Κύριε Πολενάκη, καλή σεζόν να ευχηθώ. Όλα να πάνε καλά και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να τα πούμε όπου θέλετε. Και να σας προσκαλούμε να έρθετε κιόλας. Με πολύ μεγάλη χαρά. Με πολύ μεγάλη χαρά. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά.